Τώρα η ώρα 9 παρά τέταρτο, αλλά όλη μέρα έχει ζέστη, 28 βαθμούς, υγρασία έχει τώρα. 28 βαθμούς και το μεσημέρι στο Ηράκλειο. Τώρα είναι συνέχεια. Το πλάγιο για το Παναθηναϊκό, Φερπ, όχι. Ο Γιαλμάκης που είχε την απόκριση προηγούμενα. Εδώ το Φερπ. Και έρας νίκησε το πιτσιρικά του Κόι. Έλα, δώστε λύσεις, έλα! Έλα, πες, δεν πειράζει. Έχει υποχωρήσει τα τελευταία λεπτά. Ο Πέρσος έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο. Πόι, σουτ. Ξαναδείχνει τις επιθετικές αρετές. Ο Πόι. Έλα μέσα, πάμε μέσα. Έλα Τάσο, τραβήξου. Ήταν ο Λάζαρος ο Γεωργιάδης κάτω, γι' αυτό κοντοστάθηκε ο ρεφ, ο κύριος Φακιανάκης. Βλέπει όμως ότι ο πανύψηλος πώς φέρει στη στερή σου, πρώην της Γαρύπας. Ο Λάζαρος. Τώρα είχε να μας έρθει το πλανάκι. Είναι και μικρό, δεν κάνει βασαρία, οπότε εντάξει. Δίπλα στα αεροδρόμια είμαστε. Μπράβο ρε Πούλου! Αλλά τέλος σεζόν, οπότε είμαστε τυχεροί που δεν έχουμε ανά δύο λεπτά πτήση και υπορρύπανση. Στα βλέπουν αυτά στα αεροδρόμια κάτω στο... Φωτιά, πήγαινε ρε! Πέριξ του Καστελίου, Αρκολοχωρίου, για το τι πρόκειται να... να συμβεί σε κάποια χρόνια. Δυστυχώς. Το φάουλ σε εξαιρετική θέση, παρότι είναι κοντά στο κέντρο, είπαμε το γήπεδο είναι πολύ μικρό. Του Πόη, η μπάλα φτάνει πολύ εύκολα στην περιοχή, με αντίπαλη. Παναγιώτη από κοντά! Απόκρουση, δοκάρι, τι ήταν τώρα εκεί, Γουλιαλμάκης, τους καλύτερους παίκτες του Σερίσου. Στο δεύτερο μέρος, σε 2-3 περιπτώσεις, είπε όχι. Έτσι είπε και τώρα, δεν ξέρω αν χτύπησε και δοκάρι. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Το κέρδος είναι το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. 16 λεπτά στο δεύτερο. Μην δώσεις άλλη ρε. Έχει μπάλα δίπλα. Δεν έχω μπάλες. Έχει μπάλα.
Ράντοβιτς έχει πολλή ώρα να πληθεί. Έχει υποχωρήσει η Θέρισσος, νομίζω, αυτή είναι η αίσθησή μου. Πιο επιχειρηματικό στο δεύτερο. Μπορούμε να του κάνουμε δελτίο. Oh, 17 λεπτά στο δεύτερο. Πολύ καλός φωτισμός. Στο ανακαινισμένο γήπεδο του Σκουρέλου, στο γήπεδο του Ηροδότου, δίπλα. Διεύθυνση μπάλα στο Χιώτη για το πλάγιο. Στο 24 λεπτό. Χωρίς σκορ. Τόσα σωστά έκανε το πεδίο τερματοφύλακας ο Γουγελμάκης. Τώρα ποιος το βάλε, ποιος το βάλε τώρα νομίζω, εδώ το 10, να δούμε, το 10 που το βάλε του Παναθηναϊκού, να δούμε. Φανουράξ πρέπει να σκόρερ. Το γκολ ήρθε με ένα απρόσμενο τρόπο στο 25ο λεπτό. Αυτό γκολ έλεγαν τα παιδιά, τι ήταν. Ήταν λίγο. Το γκολ μάλλον ήταν. Έτσι μου είπαν τα παιδιά του Παναθηναϊκού. Εγώ είδα το Φανουράκι να δέχεται τα συγχαρτήρια. Το γκολ λοιπόν με ένα τρόπο γλυκόπικρο ήρθε το γκολ για το Παναθηναϊκό. Το γκολ ήταν. Αλλαγή είχαμε εδώ για το Θέρισο. Έκανε τα πάντα ο Γουγελμάκης, γελάει, τόσες όμορφες προσπάθειες.